Εδώ είχαμε πέραν του θέματος με τους 92 μετανάστες όπου το ρίχνουν πάνω μας, είχαμε και τον ακραίο θεωρητικό της γαλάζιας πατρίδας, τον κύριο Γιαϊτζή, ο οποίος λέει ότι τα ψαρά και η Χίος έχουν βάσεις, τις μετράει, δείχνει φωτογραφίες, Μαρία. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα παίρνει δορυφορικές, όπως λέει, φωτογραφίες από το Google Earth, από κάποια άλλα, τέλος πάντων, ασαφούς προέλευσης, θα λέγαμε έτσι, οπτικοακουστικό υλικό, και δείχνει λοιπόν τι ακριβώς υπάρχει πάνω σε αυτά τα δύο τα νησιά, στη Χίο και στη Ψαρά, πόσο απέχουν ουσιαστικά από την Τουρκία, για να δείξει ότι απέχουν πάρα πολύ, όπως όλα τα σύνορα βέβαια πρέπει να απαντήσουμε στον κύριο Γιαϊτζή, ότι απέχουν πάρα πολύ κοντά από την άλλη χώρα, αλλά ο κύριος Γιαϊτζή βέβαια το προβάλλει αυτό για να δείξει πόσο προκλητική είναι η Ελλάδα. Λέει ότι υπάρχουν 24 στρατιωτικές βάσεις στη Χίο, και ότι στα Ψαρά, που έχει μόνο 458 κατοίκους, όπως αναφέρει, υπάρχει εκεί μια στρατιωτική βάση, ένα ραντάρ, και όλα αυτά, όπως είπε και ο Ναύαρχος, στρέφονται, θεωρούνται ότι είναι όπλα που στρέφονται όλα προς την Τουρκία και ότι είναι έτοιμη η Ελλάδα να κάνει το επόμενο βήμα. Να πούμε κάτι. Να βγούμε από τα Ψαρά, θα βγούμε απέναντι, καταλάβουμε, να πάμε στην κόκκινη μηλιά. Να πούμε κάτι για κατευθείαν από τα Ψαρά, ρε. Να πούμε κάτι για το Γιαϊτζή. Ο Γιαϊτζή αποστρατεύτηκε επειδή τον έπιασαν οι υπηρεσίες του Ερντογάν να παίρνει ένα μεγάλο ρουσφέτι, ας πούμε τουρκικά, από κάποιον επιχειρηματία. Φράγκα. Γι' αυτό τον πέταξαν έξω. Έχει περιθωριοποιηθεί και προσπαθεί τώρα, έχει κάνει μια ομάδα εκεί, προσπαθεί να έρθει στην επικαιρότητα, ναι, με αυτές τις ανοησίες. Όσον αφορά δε το επιχείρημα ότι τα νησιά, η Χίος είναι 300 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 2 χιλιόμετρα από τις ακτές της Τουρκίας. Συγγνώμη κιόλας. Υπάρχει και μια ανάποδη ανάγνωση. Ότι η Αδριανούπολη είναι 1000 μέτρα από την Ελλάδα και 800 χιλιόμετρα, 900 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Τι θα γίνει, την πάρω εμείς στην Αδριανούπολη? Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Πραγματικά. Και ο παραλογισμός αυτός δυστυχώς μπολιάζεται στην τουρκική κοινωνία. Και τώρα είδαμε και το ανάποδο. Ο Φαχρετίν Αλτούν να μας κάνει στα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Το tweet. Αναρωτιέμαι. Μαστά, λέει η Μαρία. Η ελληνική πρεσβεία έχει κάνει ποτέ στα τουρκικά για να πει τις αθλειότητες που κάνει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας? Και αν δεν έκανε, και αφού το κάνει η Τουρκία, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Γιατί να νομίζω ότι εμείς. Η φωτογραφία στον Εύρο είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτά που έλεγε ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, Μαρία. Έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος επικοινωνιακός πόλεμος αυτή τη στιγμή, επειδή και η Αθήνα πλέον απαντάει σε όσα γίνονται στο Αιγαίο και γενικότερα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Εδώ πέρα υπάρχουν ανταπαντήσεις και τα λοιπά. Ο Φαχρετίν Αλτούν, όπως είπε και ο κύριος Καλεντερίδης, στα ελληνικά λοιπόν απάντησε και έκανε λόγο για μηχανή ψευδών ειδήσεων από την Ελλάδα, για παραποιημένα στοιχεία, ότι όλα αυτά μιλάει η Ελλάδα, νομίζει η Ελλάδα ότι είναι η Τουρκία, και ότι αυτό το έλεγε ο Υπουργός Εσωτερικών βέβαια, ότι δεν μπορείτε να βλέπετε την Τουρκία ότι είναι σαν την Ελλάδα, είχε πει κάτι τέτοιο το Σάββατο που πέρασε. Μιλάνε τέλος πάντων για μια άλλη εικόνα από αυτή που παρουσιάζει η Ελλάδα. Λοιπόν. Πάντως, αν επιτρέπετε, σε σχέση με το δημοσίευμα του Στέρν που είπε ο κύριος Βαλασόπουλος, ανησυχεί η είδηση όντως. Γιατί αν την αχτεί στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Όμως αυτό το τέρας ποιος το δημιούργησε, με την πολιτική έννοια τέρας στην Τουρκία, ποιος δημιούργησε αυτή τη χώρα η οποία επιτίθεται εναντίον των πάντων, έχει εισβάλει σε πόσες χώρες, ποιος δημιούργησε αυτή τη χώρα, ποιος δείχνει ανοχή? Και τη διόγκωση του μεταναστευτικού η Τουρκία τη διόγκωσε. Και η στάση των Ευρωπαίων. Και, ξέρετε, και η στάση των Ευρωπαίων που το ανέχτηκε. Το έχουμε ξαναπεί. Αλλά όταν πνιγόταν η Ελλάδα από μετανάστες και δεν μπορούσε να τους διαχειριστεί, η Ευρώπη γύρναγε για την άλλη και κοίταγε απέναντι. Ναι, και για 10.000 μετανάστες. Όχι όλη η Ευρώπη. Παναγιώτη, όχι όλη η Ευρώπη. Ποια Ευρώπη? Ποιος έκανε διαφορετικά? Η Γερμανία και η Σουηδία πήρανε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ αργότερα το 2015 που ξέσπασε το θέμα, Παντελή μου.
Πολύ αργότερα. Αφού πνίγηκε η Ελλάδα προηγουμένω. Συγγνώμη. Αφού πνίγηκε η Ελλάδα. Συγγνώμη. Σεπτέμβριο του 2015. Κύριε Βαλασόπουλε, για 10.000 μετανάστες που πήγαν από τη Λευκορωσία στην Πολωνία και στην Λιθουανία, σηκώθηκε στο πόδι ολόκληρη η Ευρώπη. Βέβαια. Για εκατομμύρια που σηκώνει στην πλάτη της η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν σηκώθηκε κανένας. Εγώ πάντως πιστεύω. Πολύ σύντομα. Έχουμε και νέες δηλώσεις του μεταναστευτικού, να ξέρετε. Αυτές με την πανοπλία. Την πανοπλία, ναι. Τις έχουμε να τις δείξουμε. Λοιπόν, με την πανοπλία του, τι είπε, Μαριέτη, τι είπε για την πανοπλία. Την Παρασκευή λέει ότι έχουμε ήδη φορέσει την πανοπλία και είμαστε έτοιμοι για όλα. Οι έτσι άνθρωποι είπε, έχουν σαλτάρει, δεν μπορούν να σας κυβέρνει κεφαλαία. Είναι συγκρουσιακός πάντα ο Ερντογάν να προσέξουμε το παραστευτικό, να κάνουμε κι εμείς κάποια βήματα περαιτέρω, να αναπτύξουμε και το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης που λινάζει από το 2016 στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό 62 εκατομμύρια, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εθνική μας ασφάλεια και στο μεταναστευτικό, να κάνουμε κι εμείς κάποια βήματα για να παραχτούμε από όλες αυτές τις. Λοιπόν, έρχεται με την περικεφαλαία, είπαμε. Και να βοηθήσουμε το λιμενικό σώμα που ταλαιπωρείται. Αλλάξαμε λίγο τη ροή σήμερα των λειτουργικών, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Μας την άλλαξε η πραγματικότητα. Όταν βλέπουμε καπνούς και φωτιές. Όχι, δεν είναι απλά. Και λέμε, ας πούμε, πότε γίνεται. Εκείνη τη στιγμή μπορεί. Πεθαίνουν άνθρωποι. Αυτό είναι. Αν είμαστε αυτό σου λέω, δεν γίνεται να το συνηθίσουμε ως εικόνα. Δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, η Μαρία θέλει μια λέξη για να κλείσουμε. Έλα, Μαρία. Επειδή λέγαμε για παράλογα, υπήρχε άλλο ένα παράλογο το Σαββατοκύριακο. Έγινε αυτό το μεγάλο δυστύχημα εδώ στο Λατομείο και έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις και λογικές αντιδράσεις όταν είπε ο Τούρκος πρόεδρος που βγήκε και είπε: πιστεύουμε, λέει, στη μοίρα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ο Αλλάχ. Βγαίνει ο Κιλιτζάρογλου και του λέει: σε ποιον αιώνα ζούμε, κύριε Ερντογάν. Είναι δυνατόν να λες σκοτώθηκαν επειδή είναι το πεπρωμένο, ρε παιδιά. Εθνομάρτυρες για να αγιοποιήσουν τους νεκρούς και να μην έχουμε αντιδράσει στην κοινωνία. Σε χίτ τους έκαναν δηλαδή.